Και όλα αυτά γίνονται, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο άλλο. Επικοινωνιακό. Νομίζω ότι και να θέλανε, δεν θα το φτάνανε εκεί. Γιατί δεν βάζουν έναν αφηγητή. Τον ευτύχη βλέψα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ εχθές που έκανα ένα ρεπορτάζ, στα γραφεία της ελληνικής Ατζούρ Μίντια, διαπίστωσα ότι δεν είναι πολύ καλό το κλίμα μεταξύ της τουρκικής παραγωγής και του Sky. Υπήρξε από την αρχή διαφωνία. Είναι σαν δύο στρατόπεδα ουσιαστικά. Ναι, αλλά τώρα το πάνω χέρι το έχει ο Sky, ενώ παλιά το είχε ο Ατζούρ. Ακριβώς. Γι' αυτό και είμαστε ακόμη στο σημείο. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Τζούνι Λιτζαλή. Χαμογελαστό τότε. Γι' αυτό τα πράγματα με το Sky δεν είναι όπως ήταν. Διότι ο διευθυντής προγράμματος του σταθμού από την αρχή είπε ότι εφόσον έφυγε ο Γιώργος Καπουτζίδης, εγώ θέλω να είναι η Τάμπτα. Ήταν η πρώτη πρόταση που έφυγε από το Sky. Μην κοροϊδευόμαστε, μας το είχαν πει. Ναι, αλλά να προσθέσω και εγώ κάτι τώρα στο ρεπόρταζ. Εγώ ξέρω ότι η Τάμπτα ήταν πολύ σκεφτική απέναντι σε αυτό, γιατί φοβόταν τη σύγκριση με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Εξού και αυτό που είχαμε αναφέρει εδώ, ότι τη είχαν πει θα σε έχουμε ασφαλή. Ειδικά την πρώτη περίοδο μέχρι να ξεθαρέψει. Εντάξει, παιδιά, τραγουδίστρια είναι η κοπέλα. Εντάξει, καλά τραγουδίστρια. Ακόμη και τώρα λένε, εμείς δεν θέλαμε την Τάμπτα. Θέλαμε άλλα πρόσωπα. Εμείς θέλαμε και άλλα πρόσωπα. Αλλά αναγκαστικά θα συμβιβαστούμε γιατί η συμφωνία μας με το Sky είναι ότι ο Sky θα αποφασίσει ποιος τελικά θα παρουσιάσει το show. Η Τάμπτα δεν έχει απαντήσει ακόμη θετικά. Μέχρι και πριν μπούμε στο πλατό, δεν υπήρχε. Κοίταξε, απλά όμως το γεγονός ότι η Τάμπτα δεν απαντάει θετικά τόσες μέρες, γιατί αυτό είναι μια πρόταση που δεν νομίζω ότι ένας τραγουδιστής που ζει στην Ελλάδα περιμένει κάτι παραπάνω να του συμβεί. Δηλαδή, θα εμφανίζεται σε κάποια μαγαζιά. Ναι. Μπορεί να τον παρουσιαστούν ωραία πράγματα όπως το musical που έκανε το Σικάγο. Η Eurovision. Και τη προτείνουν τώρα να κάνει και την παρουσιάστρια. Άρα, σχεδόν τα έχει κάνει όλα. Το ότι δεν απαντά τόσες μέρες, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε επαφή, κάνουμε ρεπορτάζ, τηλεφωνούμε σε ανθρώπους, τους ενοχλούμε. Μπράβο, Άρη. Σημαίνει ότι προφανώς έχει πρόβλημα και δεν θέλει να το κάνει. Και είναι κατανοητό. Έχει μια δυστοκία. Όχι, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Αφενός το θέμα της σύγκρισης, αφετέρου, είναι ένα κορίτσι που επειδή εγώ πιστεύω ότι τα υπολογίζει και τα σκέφτεται όλα, παιδιά, μπορεί να σκέφτεται ακόμα και το θέμα της γλώσσας. Γιατί η Τάμπτα. Τι λες, μωρέ, σκηνή, εγώ δεν το σκεφτόταν. Κάτσε, περίμενε. Στη σκηνή είναι μια άρτια περσόνα. Δηλαδή, επαγγελματίας. Και στη σκηνή του Παλάς. Εγώ το λέω και αυτό ξανά, γιατί εκεί ήταν πείραμα. Όταν όμως είσαι σε ένα live. Υπάρχει μια μεγάλη έκθεση. Έχεις δίκιο και το έχουμε σχολιάσει κι εμείς, παρόλο που αγαπούμε την Τάμπτα. Αλλά στο live, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, έχει ο τοκιού, το διαβάζεις απέναντι και τα λες. Τώρα εσύ αν νιώθεις την ελευθερία να στηριχθείς πάνω στο τοκιού. Ο τοκιού είναι. Σου γράφουν απέναντι αυτά ναι, που είναι να πεις. Το ταλέντο του παρουσιαστή δεν είναι το τοκιού. Το ταλέντο του παρουσιαστή είναι ο αυθορμητισμός και η ατάκα. Εντάξει, όμως πολύ καλά πήγαν shows με παρουσιαστές που στηριζόντουσαν μόνο στο τοκιού. Ο Σάκης, ας πούμε, μόνο στο τοκιού στηριζόταν. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά και τώρα. Και μια χαρά πήγε το show. Ξέρεις κάτι όμως, και ο Σάκης ο Ρουβάς, τώρα για να λέμε αλήθειες, έκανε αυτοσχεδιασμούς. Δηλαδή, εντάξει, έλεγε και δικά του πράγματα. Ναι, και ίσα ίσα από το τοκιού στο Σάκη όμως λειτουργήσε εις βάρος του. Γιατί θυμάσαι ότι υπήρξαν πάρα πολύ αρνητικά σχόλια για το τοκιού που έβλεπα απέναντί του. Γι' αυτό και το αναφέρω. Αν το έκανε ο Λιανός, θα είχε τοκιού. Ο Λιανός, αφού δεν παίζει πουθενά ο καημένος τώρα. Ναι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα τον Λιανό. Εγώ νομίζω ότι η Τάμπτα τα σκέφτεται όλα ως... Ο Λιανός ήταν να παίξει και τελικά πήγε τελικά με την μπάλα του και του πανέφερε. Ωραία, λίγο να το ξεκαθαρίσουμε να πάμε και παρακάτω. Θα είναι η Τάμπτα παρουσιάστρια. Δεν έχει απαντήσει ακόμα. Δηλαδή μέχρι και σήμερα το πρωί δεν υπάρχει απάντηση. Θα πάω εγώ. Αλλά πρέπει μέχρι το βράδυ παιδιά να κλείσει Δευτέρα ξεκινούν τα γυρίσματα. Είναι δυνατόν, βρε Αφροδίτη μου, τώρα εσύ που κάνεις τόσα χρόνια τηλεοπτικό, να μου λες ότι σε ένα Sky, σε ένα πρόγραμμα όπως είναι το Voice, που δεν είναι φτηνά προγράμματα αυτά. Δηλαδή, να μην ξέρουν δηλαδή, ποιος θα είναι ο παρουσιαστής. Να σου αντιστρέψω και μέχρι το βράδυ θα ξέρουν. Είναι έλα δυνατόν. Τώρα. Επικοινωνιακά είναι όλα αυτά. Όταν δηλαδή, 10 η ώρα το πρωί δεν ξέρουν και θα ξέρουν στις 9 το βράδυ. Είναι το deadline, εντάξει. Αφού έχει φαντάζομαι ότι διορία. Το πιστεύετε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει εναλλακτική λύση μέσα από το Sky, αν η Τάμπτα